Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα. Κύριε Σάλτη και κυρία Χατζηδημητρίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Για δώσε μου λοιπόν μια εικόνα. Εμείς γιατί, γιατί πάτε σε κινητοποίηση την Πέμπτη? Τι θέλετε να δείξετε με την κινητοποίηση αυτή? Πάμε σε κινητοποίηση γιατί ανησυχούμε. Ανησυχούμε και από την πορεία της επιδημίας, αλλά και από την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία και η οποία είναι μέρα με τη μέρα χειροτερεύει. Γιατί το λέτε αυτό? Θα σας πω, φαντάζομαι έχετε διαβάσει και τα αιτήματα της κινητοποίησής μας. Να τα κουβεντιάσουμε, να τα πούμε. Ναι, εμείς okay. Αν το θέλετε έχουμε ένα τετράπτυχο αιτημάτων. Αιτήματα, προτάσεις συγκεκριμένες για την αντιμετώπιση της επιδημίας, τις οποίες έχουμε καταθέσει από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε η πανδημία στη χώρα μας και που ούτε μία δεν έχει υλοποιηθεί, δεν έχει καμία ενέργεια γίνει από την πλευρά της κυβέρνησης σε αυτή την κατεύθυνση. Τι είναι, είναι οικονομικά ζητήματα που βάζετε εσείς και αυτό δεν έχουν εγκριθεί ή υπάρχει κάτι άλλο? Καλά, προφανώς σχετίζονται, χρειάζεται γενναία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για να υλοποιηθούν αυτά, αλλά εδώ μιλάμε για τη ζωή και την υγεία ανθρώπινων ζώων. Άρα δεν μπορούμε να πηγαίνουμε με τη λογική του κόστους. Προσλήψεις, προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού, όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού για να στελεχωθούν οι μονάδες υγείας. Ένα σχέδιο για την ανάπτυξη και τη στελέχωση όλου του αναγκαίου αριθμού μονάδων εντατικής θεραπείας και θα μου επιτρέψετε μετά να σας πω συγκεκριμένα πράγματα για να κατανοήσουν και οι ακροατές σας πόσο κρίσιμο ζήτημα είναι αυτό. Τεστ μαζικά, επαναλαμβανόμενα, ανατακτά χρονικά διαστήματα τόσο στους υγειονομικούς αλλά και σε μεγάλους εργασιακούς χώρους και σε δομές που υπάρχει συνωστισμός και συγχρονισμός και επίταξη, λέμε εμείς, του συνόλου των δομών υγείας του ιδιωτικού τομέα και των ιδιωτών γιατρών για να ενταχθούν σε ένα ενιαίο σχέδιο αντιμετώπισης της επιδημίας. Κοιτάξτε, θα σας πω 2-3 παραδείγματα που είναι, αν το θέλετε, και η εμπειρία που έχουμε από το προηγούμενο διάστημα. Εδώ βγαίνει η κυβέρνηση, τελευταία ενημέρωση, αν κοιτάξετε, είναι με βάση τα στοιχεία τα δικά της. Αναφέρομαι για παράδειγμα, που δεν είναι το μοναδικό, για τα κρεβάτια και τις κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας που προορίζονται ειδικά για την νεοσηλεία ασθενών με κορονοϊό. Έχετε αναρωτηθεί γιατί αυτές αυξομειώνονται? Γιατί στο πρώτο κύμα της επιδημίας είχαμε 1017 και τώρα, λέω, η επίσημη ενημέρωση ήταν αυτή του Υπουργείου Υγείας, έχουμε 100 λιγότερες και αυτή τη στιγμή στο λεκανοπέδιο είναι το 70% καλυμμένες. Είναι λόγω έλλειψης προσωπικού? Δεν είναι πραγματικές. Είναι καθημερινά, φτάνουν καταγγελίες από τους συναδέλφους από τις ενώσεις. Θα σας πω παραδείγματα πολύ πρόσφατα. Νοσοκομείο Χαλκίδας. Το είπε πολύ χαρακτηριστικά εκεί ο συνάδελφος, ο πρόεδρος της Ένωσης, πέρα δόθε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Πρέπει να αναπτύξει με βάση το σχέδιο της κυβέρνησης 6 κλίνες εντατικής θεραπείας. Πόσες θέσεις έχουν προκηρυχθεί ιατρικού προσωπικού? Προκηρυχθεί, δεν λέω προσληφθεί, γιατί θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει χρόνος για να αναπτυχθούν μέσα σε 7 μήνες 3.500 κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ που έχει ανάγκη η χώρα μας κτλ. Ωραία, αλλά ποιο είναι το σχέδιο? Ποιος είναι ο προσανατολισμός? Καμία. Αντί για τα 6 κρεβάτια λειτουργούν τα 2 με 4 γιατρούς που τους έχουν πάρει από άλλα τμήματα. Νοσοκομείο της Ρόδου. Γιατί δεν είναι μόνο η λειτουργία των ΜΕΘ, είναι αν αυτές θα λειτουργούν με τις ελάχιστες, λέμε εμείς, προδιαγραφές ασφάλειας για τμήματα εξειδικευμένα. Και δεν τα λέμε εμείς επειδή θέλουμε να κάνουμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Σας λέω να ανατρέξετε, και επιμένουμε σε αυτό, στις οδηγίες της ελληνικής εντατικής θεραπείας για το ποιες πρέπει να είναι οι ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας των κρεβατιών μονάδων εντατικής θεραπείας, λέω συνολικά, όχι για COVID, και πώς λειτουργούν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Θα έπρεπε για κάθε κρεβάτι ΜΕΘ να έχουμε 4 νοσηλευτές και έχουμε κάτω από 2.
Κάτω από δύο, κάτω από δύο. Κάτω από δύο είναι η αναλογία. Μάλιστα. Άρα μαζέχατε για τη Ρόδο. Δώστε μου και τα στοιχεία της Ρόδο. Γιατί είναι μεγάλο νησί, ας πούμε. Είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο. Ναι. Για 6 κρεβάτια ΜΕΘ έχει την υποδομή για 8. Ναι. Έχει 13 νοσηλευτές και 4 γιατρούς. Μάλιστα. Άρα είναι ένα. Προσέξτε, είναι επικίνδυνο. Γιατί οι μελέτες λένε ότι αυτό που μας απασχολεί, που ασχετίζεται με την οσιρότητα, τη θνητότητα, παρόλο που είναι πολύ υψηλού επίπεδου υπηρεσίες που παρέχονται στην Ελλάδα στις μονάδες εντατικής θεραπείας, αυξάνεται η στελέχωση, κυρίως νοσηλευτικό προσωπικό, σχετίζεται με τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Ναι. Υπάρχουν δε μελέτες που λένε ότι για τον κορονοϊό η αναλογία νοσηλευτικού προσωπικού ανακλίνει ΜΕΘ πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Mm-hmm. Για να αυξάνεται η πιθανότητα της επιβίωσης ανοσηλευτικά. Γιατί δεν υπάρχει πρόσληψη προσωπικού? Μισό λεπτό να σας πω και ένα άλλο πολύ σοβαρό ζήτημα. Είναι ότι μετατρέπονται, λένε, φτάσαμε στο πρώτο κύμα της επιδημίας τις 2,5 κλίνες, απλές κλίνες λέω, για νοσηλεία, όχι για εντατική θεραπεία. Okay. Δεσμεύονται κλινικές που προορίζονται για την νοσηλεία ασθενών με άλλα προβλήματα υγείας. Mm-hmm. Σας δίνω το παράδειγμα του Γενικού Κρατικού της Αθήνας, που παίρνουν μια κλινική ολόκληρη δυναμικότητας 25, είναι των τελευταίων ημερών, γι' αυτό τα λέω. Okay. Με 25 κρεβάτια το δεσμεύουν με το υπάρχον προσωπικό. Πού θα πάνε οι υπόλοιποι ασθενείς? Θα συνοστιστούν στις υπόλοιπες κλινικές, ναι. Και μετά μιλάμε για απαγόρευση των συναθρήσεων. Έχουμε κλινικές που έχουν 25 κρεβάτια και νοσηλεύουν 80 ασθενείς. Στο δικό μου το νοσοκομείο, γιατί υπάρχει πολύ σοβαρό ζήτημα με τις ψυχιατρικές κλινικές των γενικών νοσοκομείων, σε μία κλινική που έχει 19 κρεβάτια δύναμη, ναι, νοσηλεύουμε 30 ασθενείς. Ο ένας πάνω στον άλλο. Κατάλαβα. Βγάλαμε και φωτογραφίες και κάναμε συγκεκριμένη καταγγελία. Mm-hmm. Και χωρίς να τηρούνται ίδιες οδηγίες που προσναυτιλωμένους που έβγαλε ή υφυπουργός υγείας για το τομέα της ψυχικής υγείας, ναι, που υποτίθεται ότι πρέπει να γίνονται τεστ σε αυτούς τους ασθενείς πριν να εισαχθούν στο νοσοκομείο, ναι, και να απομονώνονται, και δεν υπάρχουν ειδικοί θάλαμοι που προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης. Μάλιστα. Αν πρέπει να τους χτίσουμε εμείς αυτούς τους ειδικούς θάλαμους. Κυρία Πρόεδρε, επειδή πιεζόμαστε χρονικά, ναι, πείτε μου σας παρακαλώ, γιατί δεν γίνονται, υποτίθεται ότι έλεγε η κυβέρνηση ότι έχουμε προσλάβει προσωπικό, ότι θα έρθει κι άλλο προσωπικό. Γιατί είναι κόστος. Τι θα πει, είναι κόστος. Το ξέραμε ότι θα έχει κόσμο, δεν γίνεται χωρίς κόστος. Γιατί κοροϊδεύουμε λοιπόν τότε, θέλω να πω κυβερνητικά, ότι πρέπει να έχουμε πολλές μονάδες σε ΜΕΘ στα νοσοκομεία, διότι ήταν λίγες πριν, κατηγορήσαμε τους προηγούμενους, τους προπροπροηγούμενους. Ναι, αυτό γίνεται διαχρονικά, ξέρετε, γι' αυτό εμείς έχουμε ευθύνη. Έχουμε ευθύνη απέναντι στους ασθενείς μας και σε γιατρούς. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να μας κάνουν επικίνδυνους για τους ασθενείς μας. Εμείς δίνουμε τη μάχη με όλα, κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες, ειλικρινά, mm-hmm, αλλά αυτό που λέμε και στην ανακοίνωσή μας σαν τίτλο, με επικοινωνιακά τεχνάσματα και με ψέματα, πραγματική και ουσιαστική ενίσχυση και θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας δεν μπορεί να υπάρχει. Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία, και έστω τώρα η κυβέρνηση πρέπει να δεχτεί να μας ακούσει, γιατί έχει διακόψει κάθε επικοινωνία μαζί μας, κάθε επικοινωνία μαζί μας, και το μόνο που κάνει είναι να βγαίνει και να λέει ότι αυτά που λέμε είναι fake news. Εντάξει, μόνο που την αμέσως επόμενη μέρα, την ίδια μέρα, και εσείς αν επισκεφτείτε ένα νοσοκομείο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Πάντως να ξέρετε ότι κατά το Δεκέμβριο, αν τα πράγματα αγριέψουν περισσότερο, θα βγούμε πάλι στα μπαλκόνια για να σας χειροκροτήσουμε. Δεν μας ενδιαφέρει. Ναι, το ξέρω. Γι' αυτό έτσι ακριβώς το λέω. Έτσι ακριβώς. Να βγείτε μαζί μας. Το ξέρω. Παρά την απαγόρευση των συναθρήσεων, τηρώντας όλα τα αναγκαία μέτρα, γιατί είναι ζήτημα που αφορά τη ζωή μας. Όλους μας. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι.